Φίλες και φίλοι του Αθλητισμού 24, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους σας λένε, σε όλη την Ελλάδα. 28 Οκτωβρίου σήμερα ανήμερα η εκπομπή. Χρόνια πολλά Σπύρο. Χρόνια πολλά Αντώνη σε όλους τους Έλληνες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. 12η διαδικτυακή εκπομπή Αθλητισμού 24 post-game talk. Συνολικά είναι 12η, είναι μαζί το pre-game και το post-game, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε το αλφα τοπικό. Να δούμε ένα από τα παιχνίδια. Ναι. Είχαμε την έκτη αγωνιστική, τα μάτια έγιναν το Σάββατο. Άρης Φωτολίβου Άρης Μικροχωρίου 0-5. Το σκορ ήταν λίγο. Και το Μικροχωρίου έδειξε την ανώτερα του απέναντι στο Φωτολίβος. Ο Φωτολίβος προσπάθησε, είναι καταδικασμένο να προσπαθεί. Το Μικροχωρίου σε ένα μάτς έτσι όπως έγινε που πάει εξάποντο, κέρδισε τους 3 πόντους. Ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Οπότε εντάξει, δεν έχουμε να πούμε και σε πολλά για ένα σκορ το οποίο είναι 0-5. Ναι, πολλές φορές τα σκορ είναι βιτρίνα, αλλά στο συγκεκριμένο μάτι στο Μικροχωρίου ήταν καλύτερο. Εντάξει, το Φωτολίβος τώρα τα παιδιά όσο μπορούν να αντέχουν. Ουσιαστικά είναι σαν να παίζουν τώρα τα πρώτα παιχνίδια, ναι. Σαν φιλικά να το πω έτσι. Ναι. Παλέψαν, δεν μπορέσανε, το σκορ τα λέει όλα. Γάμπα σήμερα στο δράμα μέχρι να ξαναγίσει ένα Αθανασίου 1-0. Νίκη για την δόξα στο ντέρμπι, παρά την απουσία του Δημήτρη Κυριακίδη. Ο Βιλιός είναι αυτός στο μήνυμα που σκόραρε και εδώ στη νίκη στους Μαυραετούς. Ο Άρης Αθανασίου πάρα πολύ καλός. Εγώ θα πω ότι κάθισα ένα ημίχρονο, λόγω του hardball έπρεπε να φύγω νωρίτερα, οπότε κάθισα στο ένα ημίχρονο. Κάποιοι θα με λένε μαύρη γάτα γιατί ήμουν στο παιχνίδι και ήταν 0-0. Μετά στη συνέχεια είδε τον κόλ της δόξας. Φίλε της δόξας το λέω αυτό. Θα το λένε αυτό. Ο Άρης Αθανασίου παρουσίασε πάρα πολύ καλό πρόσωπο, παρά την ήττα του. Η δόξα στο πρώτο μήχρονο που την είδα δεν ήταν τόσο καλή, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε και πάλι και πήρε το τρίποντο. Και ένα σημαντικό τρίποντο στο τέλος. Ο Άγιος Θανάσης από τις φάσεις που είδαμε ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ ανταγωνίσιμος για αυτό το μάτς. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να φύγει με την ισοπαλία. Δεν μπόρεσε. Ένα σουτ έκρινε το αποτέλεσμα. Δόξα Πετρούσα, δόξα Βόλακα 0-1. Ο Βόλακας δραπέτευσε από την Πετρούσα. Μεγάλο διπλό. Ένα σημαντικό διπλό σε μια έδρα η οποία δεν θα περάσουν εύκολα πολλές ομάδες. Η Πετρούσα δεν μπόρεσε να συνεχίσει το σερί που είχε το 3-3 εκεί που ανέβαινε. Τελικά δεν το κατάφερε. Έμεινε και χωρίς γκολ. Παραδραμαϊκός Καστρινός, δόξα Αντώνης Καστρινός 6-1. Παρότι προηγήθηκε, κάνει το λάθος να πω εγώ ότι προηγήθηκε ο Καστρινός. Μετά συνέχεια βομβάρισε ο Παραδραμαϊκός 6-1. Ο Παραδραμαϊκός, από ό,τι και τις φάσεις που είδαμε, είχε ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Πάρα πολύ καλό αγώνα. Καθ' όλη τη διάρκεια ήταν πολύ καλός. Έκανε τις φάσεις, έκανε τα γκολ, πήρε ένα εύκολο 6-1 και προχωράει. Όσον αφορά τον Καστρινό, εντάξει, αυτά είναι παιχνίδια τα οποία δεν είναι στο πρόγραμμα να χτυπήσουν. Αυτιγένος Καλαμπακίου, Έρατας και Ραμός Αρκατικού Δράμας 0-1. Εγώ θα πω ένα. Μήπως ο Έρατας, το έγραψα κιόλας, να καθιερώσει να παίζει όλα τα μάτια εκτός έδρας. Γιατί έχει 3-3 στην εκτός έδρας, 3 νίκες σε 3 παιχνίδια, 0-2 στην έδρα. Το είπαμε, ήταν το πιο επικίνδυνα μάτς. Ναι, αλλά βέβαια μην ξεχνάμε στην έδρα ότι έχει παίξει με τους αμπελοκήπους, έχει παίξει με τον Άγιο Αθανάσιο, ναι. Δεν έπαιξε με μικρές ομάδες. Είναι 3 πόντοι εξτρά σε έναν υποθετικά ανώτερο αντίπαλο, το Καλαμπάκι. Υποθετικά είναι όλα. Υποθετικά, ναι. Κάθισε όμως κέρδισε. Το Καλαμπάκι προσπάθησε, δεν μπόρεσε. Είδαμε και τις φάσεις, δεν μπόρεσε να σοφαρίσει. Το σκορ έμεινε στο 0-1, ένα χρυσό τρίποντο για τον Ιάντα Δράμας. Ναι. Που προχωράει και βλέπει και αυτό στο μέλλον καλύτερα. Προς το Σάνι Γάμα Σίγμα Ορφέας χωριστής 1-1. Στο Τσάκ έχασε το τρίποντο χωριστή και ήταν πλήρης κιόλας. Ναι. Ιτήθηκε ήρθε 1-1 το παιχνίδι. Το γκολ του προς το Σάνι στις καθυστερήσεις. Έσω το βαθμό προς το Σάνι. Η χωριστή δεν κατάφερε να πετύχει ακόμη μια νίκη και έμεινε στην ισοπαλία. Εντάξει, αν σκεφτείς ότι πριν το παιχνίδι σου δίνει την ισοπαλία με την προς το Σάνι, θα έλεγες ευχαριστώ κιόλας. Πολύ πιθανό. Εντάξει, έχασε τις ευκαιρίες της χωριστή. Όπως και προς το Σάνι, η χωριστή από ό,τι είδαμε από τις φάσεις ήταν λίγο καλύτερη από την Προσοτσάνη. Εντάξει, Προσοτσάνη μίλησε και εμπειρία στο τέλος. Μπειρία το όνομα. Ναι. Αφλικίνωσε ο Βελοκύπων μέχρι στα έξω ποτάμου 2-2, στην θεωρητικά έκπληξη της ημέρας, αν σκεφτείς ότι προηγήθηκε 2-0. Που είχαμε πει ότι αυτός ο αγώνας είναι πιο επικίνδυνος. Ο ποτάμος είναι πιο επικίνδυνος από τον 90. Οι αμπελόκηποι είχαν την υπέροχη του αγώνα, το μάτς ήταν μοιρασμένο. Πρώτο μήχρονο με δύο πολύ καλές προσπάθειες του Παρουτσί προηγήθηκε η ομάδα. Και μήπως εκεί νόμισαν ότι τελείωσε το παιχνίδι. Και εκεί ένα δεύτερο μήχρονο το οποίο οι αμπελόκηποι ήταν σαν να μην κατέβηκαν ποτέ. Δηλαδή, ας πούμε,
Ίσως στο μας, γι' αυτό σ' αφήνω και μιλάς, γιατί εγώ δεν ήμουν στο παιχνίδι. Ανεπάντα είχα γύρισαν πίσω, φυσικά ο ξυροπόταμος το εκμεταλλεύτηκε, το πάλεψε το μάτς μέχρι το τέλος και η χρυσή αλλαγή που έγινε στο τέλος, έβαλε τον γκολ. Οπότε ο Ρούτσος, όχι ο Ρούτσος, πώς λέγεται, δεν ξέρω, συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν θυμάσαι. Έβαλε την ισοπαλία ο μικρός. Ένα αποτέλεσμα το οποίο φέρνει τη δόξα μόνη της, έτσι. Ναι, να πούμε και τη βαθμολογία μετά από 6 αγωνιστικές. Τη δόξα έχει το απόλυτο, η μοναδική ομάδα 6-6, 18 βαθμούς. Ακολουθούν οι Αμπελόκηποι με 16, Παναδραμαϊκός 15, Άγιος Θανάσιος με 12, Βόλακας με 10, Πετρούσα και Αρκαδικός με 9. Με 7 είναι μετά προς το Τσάνι και ο Ξηροπόταμος. 6 έχει το Μικροχώρι, 4 έχει το Καλαμπάκι χωριστή και 3 βαθμούς στις τελευταίες θέσεις ο Καστρινός και το Φωτολίβος. Αυτά έγιναν στο Αλφατοπικό το Σάββατο 26 του μηνός, ανέμενα το Δημητρίου. Να έχουμε και την επόμενη αγωνιστική, να πω την 7η. Νομίζω ότι δεν είχα γραμμένη, αλλά τελικά την είχα γραμμένη. 7η αγωνιστική το Σάββατο μας έρχεται. Μικροχώρι Αγίος Αθανάσιος. Άρης Μικροχωρίου μέχρι τα Σάγια Αγίου Αθανασίου. Δόξα Βόλακα Άρης Φωτολίβους. Δόξα Δήμους Καστρινός Δόξα Δράμας. Μέγα Αλέξανδρος Αρκαδικού, συγγνώμη, Έντα Αρκαδικού Δόξα Πετρούσας. Ορφέας Χωριστής Πανδραμαϊκός. Μέγα Αλέξανδρος Ξηροποτάμου Αφλικένος Καλαμπακίου. Και Αφλικένος Αμπελοκήπων Γάμα Σήμα Προσοτσάνης. Αυτά είναι για το Αλφα τοπικό. Πάμε να δούμε και τι είχαμε και το ξεκίνημα σε αλφα φάση του κυπέλου της ΕΠΣ Δράμας, τα αποτελέσματα. Το κύπελο το οποίο είχε αναβληθεί, δεν ήταν έτοιμα τα βαλτία, τελικά έγιναν τα παιχνίδια εχθές Κυριακή. Είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Νευροκόπη Μικρόπολη 6-0, Καλύφτος Γραμμένη 6-1, Κουδούνια Σταγρή 5-3, σκορ τρελά έτσι. Κύρια Προάστιο 3-5, Καλύβρηση Νέα Ακράτης Νέας Κρόνης 2-3, Δοξάτο Λιστράτη 1-2, Μαυρόβατος Μοναστηράκι 3-1, Πήγασος Βαθύτοπος 2-3, Άφα Σίγμα Βέροφ Δράμας Αδριανή 0-6 και Αμπελάκια Μιλοπόταμος 0-3. Θα δούμε πώς θα γίνει και η δεύτερη φάση του θεσμού. Πάμε στο μπάσκετ, στον Κάοδο, ο οποίος δυστυχώς ζητήθηκε για άλλο ένα παιχνίδι, τρίτη, τέσσερα, τέσσερα μάτς. Εντάξει, είναι καινούργια η ομάδα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να τη φτιάξει την ομάδα με να πατήσει ένα κουμπί και να γίνει ομάδα. Το λέγαμε και ο κότς. Το λέγαμε στην συνέντευξη που έλεγε ο κότς. Ναι. Έτσι ώστε η ομάδα να δεθεί, να παίξει κάποιους αγώνες. Είναι σαν προπονήσει αυτό το ναι, πράγμα. Ναι. Ήταν από τον Νέα Ντεβόσμο 72-63. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί η προσπάθεια. Όπως είπαμε, οι έδρες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Μίλησε πάλι έδρα. Ο Ράντας πέτυχε την πρώτη του νίκη σε 4 παιχνίδια. Ναι. Εντάξει, θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή. Ναι. Θέλει πολύ υπομονή. Θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ έτσι όπως λέμε που μιλάς, προσπαθώ να θυμηθώ με ποιο παίζουμε την επόμενη αγωνιστική. Νομίζω με τη γέφυρα είναι, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι και απόλυτα. Πάμε και στο χάντμπολ. Ναι, ναι. Που εκεί είναι το μεγάλο δοχείο. Ήταν με 36-24 από την Άρενταλ. Καταρχάς θα σχολιάσω ένα καταπληκτικό περιβάλλον. Πολλοί κόσμοι στο παιχνίδι. Χαιρόσουνα, το έβλεπες, το ζούσες, αλλά έβλεπες και κάτι άλλο. Εμείς αν ήμασταν, εγώ έτσι όπως το εσέπραξα, εμείς αν ήμασταν και γινόταν, ξέρω εγώ, 24-30, το παρατούσαμε, σταματούσαμε, αλλά εντάξει, κερδίσαμε και την κούρση από το παιχνίδι, τελείωσε. Τους έβλεπες στους συνεργούς, δεν σταματούσαν. Δηλαδή και στο 29 και το δεύτερο μήχρονο, 29 και 55 και βάρουσαν σουτ και προσπαθούσαν να πάρουν την μπάλα από απέξω το δραματικό, προσπαθούσαν να πάρουν την μπάλα για να βάλουν και άλλο γκολ. Έτσι έχουν μάθει. Είχαν σε εκπληκτική τον Κριστιάν, τον τερματοφύλακα Τζούρισιτς, σε εκπληκτική κατάσταση. Έκανε νομίζω 29 αποκρούσεις, είχαμε πει, γιατί είχα και το χαρτί. 29 αποκρούσεις από το φύλακα. 29 αποκρούσεις. Απίστευτο. Δηλαδή, τι βαρούσε, δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ με τίποτα. Τι πέναλτι χαμένα, δηλαδή ήταν ο άνθρωπος πραγματικά εξαιρετικός. Ήταν το κλειδί του αγώνα. Ήταν αυτό που είχαμε selfie του παιχνιδιού. Ήταν το κλειδί του αγώνα. Ναι. Εντάξει, τι είπαμε, το είχαμε πει ότι η Άρνταλ είναι η καλύτερη ομάδα από εμάς. Παίζει σε καλύτερο πρωτάθλημα. Εμείς προσπαθήσαμε, παίξαμε ένα ημίχρονο κατά περιόδους. Ούτε ένα ημίχρονο, περίπου ένα ημίχρονο. Κατά περίοδους ήμασταν κοντά στο σκορ. Εντάξει, οι άνθρωποι ήρθαν διαβασμένοι. Τους ευνηδιάσαμε στο πρώτο μάτς. Ήρθαν διαβασμένοι, ξέραν τι θα κάνουν, ξέραν και ο τερματοφύλακας ήταν διαβασμένος, ξέρει τι θα έκανε. Οπότε έκανε και τις αποκρούσεις, τελείωσε ο αγώνας. Συγχαρητήρια στην ομάδα, ό,τι και να γίνει. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Ότι ήταν ήττα, ήταν ένα ταξίδι το οποίο τελείωσε, το χαρήκαμε και τώρα θα πρέπει η Δράμα 86 να συγκεντρωθεί, να πάει για το πρωτάθλημα έτσι ώστε να μας χαρίσει πάλι μια ακόμα έξοδο στην Ευρώπη. Έτσι, ο επόμενος στόχος είναι
Αργεί πάλι στην Ευρώπη και πιστεύω ότι έχει τα φόντα ύστερα από αυτές τις εμπειρίες που αποκόμισε από τα 4 μάτς. Γιατί έπαιξε με δύο ομάδες από πολύ δυνατά πρωταθλήματα. Ναι, και η Σκοπιανή και αυτή από την Νορβηγία. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Ίσα-ίσα τώρα έρχεται ο καινούριο στόχο, ο οποίο είναι πιο ελκυστικό. Θα μπορέσουμε να μπει στην τετράδα. Εγώ θα πω ότι πάλεψε πάρα πολύ από το δικό μου το σχόλιο. Θα πω ότι πάλεψε πάρα πολύ. Ήταν μια εμπειρία, δεν ήταν ήττα. Ναι. Έτσι πρέπει να τον κλάβουν οι παίχτες. Πάλεψε πολύ, έμεινε κοντά στο σκορ όσο μπορούσε. Ήμασταν στο 3-7 ή 3-8, αν θυμάμαι καλά. Πήγε μετά στους πλησιάσαμε, τους φτάσαμε 12-12. Εκεί έγιναν κάποια λάθη, πήγε 12-16 το ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που ήταν 3-4 γκολ, και έλεγε: μήπως γίνει κάτι. Στη συνέχεια πάτησαν τον γκάζι οι Νορβηγοί και ψάξε βέρσους. Και το σκορ, το σκορ είναι και με κάποια φάση λίγο πλασματικό. Έτσι. Και στο τέλος, οι δικοί μας οι αθλητές απογοητεύτηκαν γιατί είχαν χάσει και δύο γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε σου λέει: εντάξει, ξέρεις, είναι η ελληνική νοοτροπία αυτή. Όχι, δεν κατηγορούμε τα παιδιά που στο προσπάθησαν. Τα παιδιά που προσπάθησαν, οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Ναι, η καλύτερη ομάδα. Συγχαρητήρια στον Πιάνκο Μόντε Ράμα 1986 και ακολουθεί. Αμέσως τώρα, Τετάρτη έχει παιχνίδι. Έτσι. Ναι, ίσα-ίσα θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι παίχτες. Θα πρέπει να είναι σαν. Να είναι σαν εμπειρία να δούμε πώς, γιατί έχουμε πάει και στην Νορβηγία, να δούμε πώς θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε και εμείς να παράγουμε τέτοιους παίχτες. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει πλέον τόσο μεγάλη διαφορά όσο αφορά το σωματότυπο στους παίχτες. Α, όχι. Αυτά τα χρόνια, γιατί υπάρχουν και τα μηχανήματα, υπάρχουν. Πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν μυστικά τα οποία μπορείς να κρύψεις πλέον. Η τεχνολογία σου τα δίνει όλα στο πιάτο. Το θέμα είναι. Έτσι. Πόσο και τι βοήθεια έχεις από εξωγενείς παράγοντες, έτσι ώστε να μπορείς να έχεις αυτά τα πράγματα που θα σε οδηγήσουν να γίνεις καλύτερος. Ακολουθεί καινούριο παιχνίδι για τον Bianco Modena 1986, αφού αφήνεις το παρελθόν το μάτς με την Arendal. Δετάρτη στις 5 η ώρα, μεθαύριο, στις 5 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Κρακτίδης υποδέχεται την ομάδα του Διομήδη Άργους. Μια ομάδα που πάνω κάτω έχει περίπου τους ίδιους στόχους, άρα η νίκη είναι επιβεβλημένη. Ναι, ναι, δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο μάτς. Θα είσαι σπίτι εκεί πέρα, εγώ θα λείπω. Ναι, θα είσαι στο παιχνίδι. Θα είσαι στο παιχνίδι. Καλό παιχνίδι. Φανταζόμαστε ένα καλό παιχνίδι. Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε. Να απολαύσουμε όποιος πάει. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Ναι, ωραία. Πάμε και στην Γάμα Αθηνική. Πάμε στην Γάμα Αθηνική. Είχαμε την έκτη αγωνιστική και εδώ το Σάββατο τα μάτς. Άρη Σαββάτου πάω από την SMSU 4-1. Δεν τα κατάφερε η ομάδα της SMSU. Πόμου Δανιών Παθαγικό 1-3, Πάο Κριστόνη Άρη Πληγών 3-0, Ηρακλή Αμοντιά Ποτζένα Μηχανιώνα 1-1, Αλεξανδρούπολη Ορίσο Ορσιάδα 1-1, Απόλο Καλαμαριά Θεμαϊκό Τέρμη 1-0, Απόλο Κρέα Βρύση 1960 Κυλκυζιακό 1-1, Νέσο Χρυσούπολη Αφρικανό Σεβασμό 0-0 και Απόλο Παρελμίου Αοχανιώτη 0-4. Στην βαθμολογία, τρει ομάδε είναι στην κορυφή. Απόλο Κρέα Βρύση, Πάο Κριστόνη, και σπίτι μου, Πάο Κριστόνη και Καλαμαριά με 13 βαθμού. Ακολουθεί Χρυσούπολη και Αμοντιά με 12. Και ο Παθαϊκός με 12. Στη συνέχεια, έχουμε μισό λεπτό λίγο. Με 8 τον Θερμαϊκό Θέρμης, 7 το Παραλίμνη, 7 τις Πηγές, 7 τη Μηχανιώνα, 7 το Κυλκυσιακό. Πιο μπροστά είναι ο Χανιώτης με 9, έτσι, τον ξέχασα. Με 6 Άβατο και Εύωσμος, 5 Οριστιάδα, 4 Αλεξανδρούπολη και 2 τελευταίες θέσεις είναι η δικιά μας ομάδα, πάμε να σάμψου. Και ο ποδοσφαιρικός όμιλος των Μουδανιών με 1 βαθμό. Το μάτς είχε ένα μισό σε ένα δοκάρι στο 1-0. Τέτοιο το έδειξε ο Φάρης, με τον Οικονομίδη με φάουλ. Από εκεί και πέρα μετά όμως. Εντάξει, είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι σαν άκλειστο διακόπτη. Είναι πολλά τα προβλήματα όμως. Σε ένα πεντάλεπτο τα φαίνεται τα 2-3. Είναι πολλά τα προβλήματα όταν δεν έχει επιθετικό. Λείπουν παίχτες. Δεν υπάρχει επιθετικό. Φαντάζομαι έγινε ένα blackout και. Εντάξει, έμπειρη ομάδα Πάβατο. Όπως μας είπε ο Γιώργος, είναι 7 χρόνια στην κατηγορία. Οπότε δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έδειξε την νεωτερότητα του, πήρε ένα τρίποντο, εντάξει, δεν σταματάμε. Όχι, γίνει πολλές οι απουσίες, τραυματίζεται ο ένας, ο άλλος είναι στο χειρουργείο, ο άλλος δεν έχει επίθεση. Συνεχίζουμε με αυτούς που υπάρχουν. Εντάξει, λέμε ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες, αλλά παρόλα αυτά, όταν δεν μπορείς να έχεις παίκτες οι οποίοι θα σε βοηθήσουν τόσο πολύ όσο αυτοί οι συγκεκριμένοι που είναι επίθεση, ας πούμε, κάπου λίγο τα πράγματα δυσκολεύουν. Ναι, σίγουρα. Συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε. Επόμενο μας και αυτό τη έδρα μέσα στο Παθρακικό πλέον την Κυριακή. Για να δούμε. Έξοδο. Πολύ δύσκολο, όχι απλά δύσκολο. Θα δούμε, θα τα πούμε. Θα παλέψει ένα μισό όσο μπορεί. Ακριβώς. Και τι μας μένει, Super League. Mm-hmm. Τι να δεις τι έγινε. Κούτριλο γάμος. Τα μάτς το. Παίξαν στοίχημα πριν. Όχι, καλά, ναι. Το μάτς 26, τα μάτς 26 του μηνός, Σάββατο. Πανετολικός Βόλος 0-1. Λεβαδιακός Λαμία 2-2 και Πασαραϊκός ΑΕΚ 1-0. Δύο από τις τρεις εκπλήξεις. Ναι. Ας μείνουμε στο Σάββατο, ο Βόλος κέρδισε.
Με παντελικό είναι και με 10 παίκτες, έτσι. Ναι, ναι, ο Πανετολικός είναι σε φόρμα, έχασε. Ο Λεβαδιακός ακόμη μια φορά δεν μπόρεσε να κερδίσει. Παρότι πήρε εκεί, ουσιαστικά πήγε στράφτο εκεί που πήρε με τον Ολυμπιακό, ναι, μέσα στον Ολυμπιακό. Ο Σαρακός έκανε την έκπληξη και έρθει στην ΑΕΚ, την 1-0. Και με 10 παίκτες από το 27, έτσι. Ναι, την πολύ κακή ΑΕΚ. Πάλε καγό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτια της Κυριακής. Με τη σειρά θα τα πω όπως γίνανε με τις, ναι, ώρες. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 1-0. Άλλη μια σφαλιά εντός εισαγωγικών, ναι, για τον Ολυμπιακό. Ελληνική μιλάμε, γιατί την Ευρώπη πετάει και τη ομάδα. Ο Αστέρας είναι σε καλό φεγγάρι. Παναθηναϊκός Άρης 1-1. Ένα μάτσο το οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, πήρε εύκολο το χ. Το είδα το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο χ. Ναι, είναι καλή προσπάθεια, θα μπορούσε, ναι, να πάρει. Εντάξει, δεν έκανε πολλές φάσεις και ο Παναθηναϊκός. Ούτε και ο Άρης, δηλαδή το μάτσο πήγαινε περισσότερο προς το χ. Ναι. Παρότι οι ομάδες ήθελαν την νίκη, παρόλα αυτά δεν τα κατάφεραν. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Πάω κόφι 1-2, η άλλη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής. Όταν, δηλαδή, καλά, είναι η αυτοκτονία. Εντάξει, δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν 5 πόντους μπροστά. Ναι, κοίταξε, όταν είσαι 1-0, έχεις δοκάρι, χάνεις ευκαιρίες, βάλεις την μπάλα στα περιστέρια και στα πουλιά και δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Και ξαφνικά βγάζεις τους καλύτερους σου παίκτες. Είτε κουράστηκαν, δεν ξέρω το λόγο. Δεν πίστευε ότι θα έχει αυτή την τροπή, ναι, αλλά με ένα φούντα στο γήπεδο. Και μέσα σε, πρέπει να κοιμάσαι. Γυρίζει η ομάδα πίσω και μέσα σε 2 λεπτά τρώει 2 γκολ. Και ξεχνάμε, εντάξει, τέλος. Ο Ταξιάρχης έχει παίξει και στην Αμερική, έχει παίξει στο εξωτερικό. Είναι μια πολυτέλεια που μπορεί να σταθεί σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα, έτσι, ο Ταξιάρχης. Το θέμα δεν ήταν ποιος θα στάθηκε. Το θέμα είναι ότι τα έκανε βάρο κοτάρχη και τα δύο. Οπότε... Ναι, με τέτοιους παίχτες δεν μπορείς να παραπάβεις όταν παίζουν τέτοιοι παίχτες στην 11η. Και εντάξει, ο Λουτσέσκο πιάσει και αδιάβαστος. Δηλαδή αυτό είναι αυτοκτονία. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει αλλιώς στο μάτς. Εντάξει, ναι, δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι σε κάποια σημεία, του παιχνιδιού σαν να χάνεται. Εξαφανίζεται, ας πούμε, το παιχνίδι. Δεν ξέρω, το θέμα το βρουν αυτοί που ίσως μπορεί να είναι και η περιεκτικότητά του σε κάποιο. Δηλαδή να νομίσουν ότι κάνανε ομάδα και να μπουν. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Καλό θα ήταν. Εμένα μου δείχνει, εντάξει, με το, αυτό με τον Όφη, τι να πω, δεν ξέρω. Με βάζει και σε σκέψη, άσο μίχρονο διπλό τελικό. Άσο. Ναι. Τέλος πάντων. Άξιο μοίρα του, καλά να πάθει στην τελική. Άθλα Καλυθέα Τρόμου Αθηνών 0-3. 3 δοκάρια Καλυθέα, 0-3 το αποτέλεσμα. Δηλαδή όταν διαβάζει κάποιο, θα το σου λέω πολλές φορές. Πολλά πράγματα δεν φαίνονται από το σκορ. 0-3 και 3 δοκάρια. Ναι, θα μπορούσε να άλλαζε ιστορία. Εντάξει, ο Τρόμητος μιλάει η εμπειρία, έτσι. Μίλησε η εμπειρία πλέον. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Όπως και να έχει, μετά από 9 αγωνιστικές. Μπράβο στον Άρη, το λέω ξεκάθαρα. 18 βαθμούς μόνος πρώτος. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 17. ΑΕΚ Ολυμπιακός με 15. Πανετολικός Όφη με 14. Παναθηναϊκός στους 13. Όπως και ο Αστέρας Άκτορ. 11 βαθμούς έχει ο Ατρόμητος, 10 έχει ο Πασεραϊκός και ο Βόλος, 7 έχει η Λαμία, 6 ο Λεβαδιακός και 5 η Καλυθέα. Ναι, και 5 η Καλυθέα. Εντάξει, έτσι όπως, είναι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μου δείχνει ότι όλοι μπορούν να χάσουν από όλους. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει κάποια σοβαρή γκέλα, έκανε τώρα με τον Όφη, από τις λεγόμενες μικρές ομάδες, που Όφη δεν είναι μικρή ομάδα, έτσι. Όλα μπορούν να συμβούν και έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια στη μέση με τις ομάδες. Είναι πολλά. Όταν τελειώσουν η ευρωπαϊκή τους περιπέτεια και όσο προχωράει ο χρόνος, θα δούμε τις ομάδες να γίνονται καλύτερες. Να πιάνουν ρυθμό, ναι, και πλέον τα αποτελέσματα να είναι μονοκόμματα. Έτσι. Ναι, ίσως να γίνει και αυτό. Προς το παρόν πάει έτσι το παιχνίδι. Οι μικροί θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό, οι μικρές ομάδες εισαγωγικά, έτσι ώστε να μαζέψουν όσους πιο πολλούς πόντους για να σωθούν. Γιατί το τρίποντο που κέρδισε ο Πασαραϊκός με την ΑΕΚ είναι ουσιαστικά κατά κάποια βάση είναι και τρίποντο σωτηρίας. Έτσι, είναι άμα... και το δεύτερο σερί τρίποντο, ναι, γιατί άμα σκεφτείς την προηγούμενη αγωνιστική είχε κερδίσει μες στο Βόλο. Ναι, όπως και το Βόλο είναι τρίποντο σωτηρίας. Είναι πολλά. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ναι, ναι. Ήταν μια λίγο πιο σύντομη εκπομπή, περίπου στο 20 λεπτό, κάπου τη βλέπω, έτσι που βλέπω το χρόνο. Εντάξει, γιατί είναι και 28, μην ξεχνιόμαστε, δεν έχει, ναι, και πολλά, δεν έχει φυτά κατηγορία. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ οπότε ολοκληρώσαμε, Σπύρο. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Αντώνη. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την Πέμπτη Παρασκευή, θα δούμε την επόμενη εκπομπή, τέλος πάντων. Mm-hmm. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια σας.